Πάντα με τους κωμικούς και που. Εντάξει, και εμένα με ρωτάνε και εσένα σε ρωτάνε. Το ξέρω ότι σε ρωτάνε. Δηλαδή, ένα ακόμα πιο πολύ από περιμένουν να είσαι. Εγώ νομίζω ότι είσαι. Δηλαδή αυτό που βγάζεις. Κοίταξε, ως παιδί ήμουνα το κέντρο της παρέας, ως παιδί και το γελίο άτομο που κάνει διάφορα. Αλλά τώρα που μεγάλωσα κάνω μεγάλη οικονομία, Μάρκο, διότι επειδή πρέπει κάθε μέρα να πάω ένα θέατρο γεμάτο, όπως το ξέρεις πάρα πολύ καλά, να τους κάνω να γελάσουν και να διασκεδάσουν, κάνω οικονομία στη ζωή μου, δηλαδή κάνω το πολύ το ξόδεμα. Κάνεις συνειδητά δηλαδή, έτσι, δεν είναι. Ναι, ότι πολύ ξόδεμα δεν κάνω. Για να τα δίνω όλα. Αυτό, ναι, ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι αντέχεις κι αλλιώς. Δηλαδή δεν αντέχεις. Το παιδί μου τώρα είναι. Να πούμε και στον κόσμο, γιατί δεν ξέρει. Έχουμε και δύο γιους που πάνε στο ίδιο σχολείο. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια, σε ένα είναι πιο μικρό, σε μένα είναι πρώτη ηλικία. Και σε είδα και σε μια εκδήλωση που ήσουν επάνω. Δεν μας είδε εσύ. Εμάς ήμασταν με την Έλληνα πίσω. Ναι. Δεν σας είδα, δυστυχώς. Ναι, βγήκες και μίλησες και τα είπες και πολύ ωραία. Και πρέπει να σου πω ότι παρένθεση, ο γιος μου σε λατρεύει, σε θαυμάζει και μου είπε να σου δώσω τρομερά φιλιά, αλλά θα τα δώσω. Εκτός το γιο μου σε θαυμάζω και εγώ και στο έχω πει. Και ιδιαιτέρως και το έχω πει και σε πολύ κόσμο. Και από τα παλιά τα χρόνια, όχι τώρα. Τέλος πάντων, τι έλεγα.